Κυριακή, εδώ στην 25η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2018. Και πάμε να δούμε τι ήταν αυτό που αποκομίσατε αυτό το τριήμερο, τόσο από τους εκθέτες αλλά και από τους επισκέπτες της έκθεσης. Θεωρούμε ότι αυτός που ήταν ο αρχικός μας στόχος έχει επιτευχθεί. Αρχικός μας στόχος ήταν η δυναμική επανεκκίνηση της Πανελλήνιας Γενικής Εμπορικής Έκθεσης που γίνεται εδώ στην Κομωτινή. Οι εκθέτες καταφέραμε να έχουμε μεγάλο αριθμό εκθετών, μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Οι εκθέτες οι περισσότεροι είναι πολύ ευχαριστημένοι. Ήδη περισσότεροι εκθέτες έχουν δηλώσει συμμετοχή και για του χρόνου. Θεωρούμε ότι σιγά σιγά πλέον η έκθεση μπορεί να κοιτάει το μέλλον με πολύ αισιοδοξία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να την καταστήσουμε πραγματικά ένα πολύ μεγάλο επιχειρηματικό γεγονός, όχι μόνο για την περιοχή της Ροδόπης, αλλά για την ευρύτερη περιοχή. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο αρχικός στόχος έχει επιτευχθεί. Κυρίως θέλω να ευχαριστήσω τους εκθέτες, τις επιχειρήσεις εδώ και της περιοχής αλλά και από όλη την Ελλάδα, από το Ηράκλειο ως και τη Φιλιππούπολη, το επιμελητήριο της Φιλιππούπολης που συμμετείχε. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους εκθέτες και τις επιχειρήσεις που από την αρχή εμπιστεύτηκαν αυτό το εγχείρημα για τη δυναμική επανεκκίνηση της έκθεσης. Άλλωστε οι εκθέτες είναι η πεμπτουσία της κάθε επιχειρηματικής και εμπορικής έκθεσης. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλα πήγανε καλά, ο αρχικός στόχος έχει επιτευχθεί, μπορούμε φυσικά να κάνουμε πράγματα για να διορθωθούμε και να γίνουμε ακόμη καλύτεροι το επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια. Αυτός είναι ο στόχος και όπως είπαμε ξεκινάμε πλέον να εργαζόμαστε για την 26η έκθεση που θα γίνει το 2019. Μεγάλο το φετινό στοίχημα, ένα στοίχημα που κερδίσατε για την έκθεση, το κερδίσατε απόλυτα, αυτό φάνηκε και μέσα από αυτό που θα κρατήσω εγώ από όλα όσα είπατε, που θεωρώ ότι είναι και το πιο σημαντικό, ότι το ενδιαφέρον ήδη για του χρόνου έχει ξεκινήσει μέσα από τους εκθέτες. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό και αυτό πραγματικά αποδεικνύει κατά πόσο έχουμε πετύχει το στόχο. Το ότι οι εκθέτες, οι περισσότεροι οι οποίοι ήταν εδώ, θέλουν, επιθυμούν, έχουν δηλώσει συμμετοχή για να συμμετέχουν και του χρόνου. Όπως είπα, σίγουρα γίνανε και κάποια λάθη, σίγουρα γίνανε και κάποιες παραλήψεις, όμως δεν νομίζω ότι επηρέασαν την τελική επίτευξη του στόχου και του χρόνου ακόμη συνεχίζουμε, ούτως ώστε του χρόνου να είμαστε ακόμη καλύτεροι και αυτό πραγματικά αυτή η έκθεση που είναι πολύ σημαντική για την Κομωτινή και την περιοχή μας. Άλλωστε, όπως είπα και εγώ, ανέλαβα αυτή την ευθύνη, την Προεδρία δηλαδή της Οργανωτικής Επιτροπής, καθώς ενώ πολλοί θεωρούσαν ότι οι αντικσότητες και οι δυσκολίες θα είναι πολλές, θεωρούσα χρέος μου απέναντι στον επιμελητριακό κόσμο, απέναντι στις επιχειρήσεις περιοχής που εκπροσωπώ. Θεώρησα χρέος μου λοιπόν να μπούμε μπροστά ως επιμελητήριο σε αυτή την προσπάθεια για να καταφέρουμε όχι μόνο να διατηρηθεί η έκθεση, αλλά να την κάνουμε πολύ καλύτερη και πλέον να κοιτάμε με πολύ αισιοδοξία το μέλλον. Ξεπεράσατε κάθε προσδοκία και να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια στο έργο σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς για την υποστήριξη που είχαμε εδώ στην έκθεση.